Είδαμε το διευθυντή του Υπουργού. Εδώ τώρα τουλάχιστον για το δικό μας κλάδο υπάρχει ένα πρόβλημα που ευθύνη έχει το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι το Υπουργείο Εργασίας, ότι ουσιαστικά υπάρχει μία πρόθεση να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι του κλάδου, αλλά δεν βρίσκουν ένα τρόπο τεχνικό. Εμείς τους υποδείξαμε ένα τεχνικό τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να επιχορηγήσουν, να συμβάλλουν στην επιβίωση των εργαζομένων του κλάδου, και αυτός είναι να επιδοτηθούν με 534 ευρώ όλοι οι εργαζόμενοι μουσικοί, καλλιτέχνες, εργαζόμενοι δηλαδή στον χώρο του πολιτισμού, οι οποίοι είχαν από το 19 μέχρι σήμερα. Καταγγείλαμε το γεγονός ότι ο κύριος Βρούτσης και το Υπουργείο πριν λίγες μέρες ανακοίνωσαν ότι στήριξαν τους εργαζόμενους στον κλάδο μας, ενώ ήδη είναι γνωστό ότι υπάρχουν χιλιάδες από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο στήριξης, δεν έχουν ενταχθεί δηλαδή σε κανένα μηχανισμό και είναι αυτοί που δεν είχαν τα ένσημα για να μπουν στο Ταμείο Ενεργείας το 2019. Είναι όλοι έξω από το μηχανισμό. Γιατί δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο ούτε για τη μείωση των τυπολογίων σε ΔΕΗ, δέκο συνολικά στις τράπεζες. Δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο και ούτε πρόκειται από ό,τι φαίνεται για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για την προστασία τους πληστηριασμούς. Να πάρθουν μέτρα για να σταματήσουν οι πληρωμές στις ΔΕΚΟ, να μην υπάρχουν διακοπές ρεύματος, νερού, να μην υπάρχει αναγκαστικά μέτρα εξώσεις και αντίστοιχα πληστηριασμοί σπιτιών, γιατί έχουμε πολύ διευρυμένο αυτό το φαινόμενο στους εργαζόμενους του κλάδου μας. Διεκδικήσαμε τα μέτρα προστασίας χώρου δουλειάς να γίνουν με ευθύνη του εργοδότη, να γίνουν τεστ COVID-19 σε όλους τους εργαζόμενους. Και μάλιστα καταγγείλαμε το γεγονός ότι υπάρχουν ξενοδοχεία και εστιατόρια που επιβάλλουν στους εργαζόμενους να πληρώσουν σε συγκεκριμένες ιδιωτικές κλινικές τα τεστ για το COVID-19 και τίθεται σε μεγάλο κίνδυνο η προστασία και των ίδιων των εργαζομένων και συνολικά του λαού. Από εκεί και πέρα ανοίγουμε και ένα μέτωπο και στην εργοδοσία, που αυτό το διάστημα προσπαθεί μέσα σε αυτή την κατάσταση να διαμορφώσει όρους πείνας, εξαθλίωσης και εκμετάλλευσης για την επόμενη μέρα. Στις 10 Σεπτέμβρη καλούμε και τους μουσικούς αλλά και σωματεία του κλάδου για μια μεγάλη κινητοποίηση στο Σύνταγμα, για να κορυφώσουμε να μπει στην επικαιρότητα το ζήτημα της επιβίωσης χιλιάδων καλλιτεχνών. Συνεχίζουμε τις κινητοποίησεις και μέσα στο Σεπτέμβρη θα γίνουν ακόμα πιο δυνάμικες. Το Συνδικάτο, τα επιχειρησιακά σωματεία, όλοι οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό, στον τουρισμό, πρέπει να πάρουν την απόφαση να κάνουν το βήμα, να οργανωθούν, να παλέψουν μέσα από τους χώρους δουλειάς και έξω από αυτούς όπου είμαστε απ' έξω, και να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά τους αγώνες αυτό το διάστημα, για να εμποδίσουμε αυτή τη στρατηγική να υλοποιηθεί, μιας και ό,τι κερδίσαμε μέχρι σήμερα, όσα δικαιώματα κερδίσαμε, ακόμα και αυτά που διατυμπανίζουν ως μέτρα στήριξης, τα κατακτήσαμε, συνάδελφοι, με τις μαζικές αποφασιστικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα.